Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι. Η ιστορία έχει εν τη την τιμητική της, αφού πολλής λόγος γίνεται για αυτήν εκ μέρους του αστικού κράτους, από διάφορους θεσμούς και φορείς του, από την εκπαίδευση έως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμβάλλει και το γεγονός... Ότι το ελληνικό αστικό κράτος θέλει να αξιοποιήσει τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 για την ίδρυσή του, προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση του στην ευρύτερη περιοχή έναντι των άλλων καπιταλιστικών κρατών. Δεν πρωτοτυπεί. Το ίδιο κάνουν και άλλα κράτη και με πολύ επιθετικό τρόπο, όπως η Τουρκία που αμφισβητεί διεθνείς συμβάσεις και δημιουργεί τετελεσμένα. Τα κίνητρα είναι το καπιταλιστικό κέρδος, που η βάση του εξακολουθεί να είναι εθνοκρατικά συγκροτημένη, παρά το γεγονός της μεγάλης διεθνοποίησης του κεφαλαίου των καπιταλιστικών αγορών, τη συγκρότηση διακρατικών ενώσεων όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστική παρέμβαση θέλει να αξιοποιήσει την ιστορία από τη σκοπιά των παρόντων και των μελλοντικών συμφερόντων του ελληνικού καπιταλισμού. Εμείς βέβαια δεν αναθεματίζουμε τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, αλλά αποκαλύπτουμε τη διαφοροποίηση ταξικών συμφερόντων που υπήρχε πριν 200 χρόνια, υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει και στο μέλλον, εν μέρη θα λέγαμε και με διαφορετική έκφραση και κατά τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αποκαλύπτουμε την αστική υποκρισία που μιλά για εθνική ενότητα, για κοινά ελληνικά συμφέροντα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ενώ ποτέ στην πράξη δεν αντιμετώπισε εργάτες, γενικότερα μισθωτούς, αγρότες και μικροεπαγγελματίες πόλων, κομοπόλων και χωριών, ως ισότιμους, όπως θέλει να λέει, πολίτες. Για παράδειγμα, πρόβαλαν ως μέρα Εθνικής Ενότητας την 28η Οκτωβρίου του 1940, μέρα έναρξης του Ιταλοελληνικού Ιμπεριαλιστικού Πολέμου και εισόδου της Ελλάδας στον Ιμπεριαλιστικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξήραν την εθνική ομοψυχία του κυβερνητικού μεταξικού όχι, αλλά αποσιώπησαν ότι συνέχιζε η φυλάκιση κομμουνιστών και του ηγέτη του Κουκουέ του Γενικού Γραμματέα τότε Νίκου Ζαχαριάδη. Αποσιώπησαν ότι οι φυλακισμένους τους παρέδωσαν στις φασιστικές κατοχικές αρχές. Τη διασάλευση της εθνικής ομοψυχίας τη θυμήθηκαν για την εκτέλεση της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, επαναφέροντας και τα περί του Ελλάς και του Κουκουέ, αλλά αποσιώπησαν ότι το ΚΚΕ καταδίκασε την ενέργεια, δίκασε και εκτέλεσε τους εκτελεστές της ηθοποιού. Αλλά ακόμα και όταν το αναφέρουν, το συνεοδεύουν, θα λέγαμε, με εμετικά σχόλια και ερμηνείε ότι δήθεν το ΚΚΕ τους εκτέλεσε έτσι για τα μάτια του κόσμου. Πάνω απ' όλα, τη διασάλευση της εθνικής ομοψυχίας τη θυμούνται για τη σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 στην Αθήνα, για την ίδρυση και δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας την περίοδο 1946-1949. Και φυσικά δεν τη θυμούνται για τις κατοχικές κυβερνήσεις τότε που οι αστεί συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Δεν τη θυμούνται για τα γεγονότα της λευκής τρομοκρατίας, για όσα μεσολάβησαν σε βάρος των δυνάμεων του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, στις παραμονές αλλά και κατά την αποχώρηση των δυνάμεων του φασιστικού άξονα. Ε, όσα μεσολάβησαν σε βάρος τους από τις ποικίλε εφεδρίες που διέθετε ο κατασταλτικός καπιταλιστικός μηχανισμός. Από τα τάγματα του Τσαού Σαντών, τον Εδές, τους τάγματα ασφαλίστες, έως τους Χίτες και τόσους άλλους. Η δεκαετία του 1940 είναι αντιπροσωπευτικά πλούσια, θα λέγαμε, σε γεγονότα προς απόδειξη της πλήρους διάστασης που υπάρχει ανάμεσα στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα από την άλλη μεριά του κεφαλαίου. Γενικότερα, η ιστορία είναι πηγή γνώσης της κοινωνικής εξέλιξης. Αλλά ειδικότερα, η δεκαετία του 1940 είναι, αν όχι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική, σίγουρα η πιο χρονικά κοντινή μας περίοδος της ελληνικής και της διεθνούς ιστορίας, στην πάλη ανάμεσα στην αντιδραστική πλέον καπιταλιστική εξουσία και στη διεκδίκηση της προοδευτικής, να πούμε και νεωτερικής, βεβαίως επαναστατικής εργατικής εξουσίας. Αυτή την αλήθεια πρέπει να την κάνουμε κτήμα πολύ περισσότερο νέων της εργατικής τάξης. Θα λέγαμε ακόμα και ιδιαίτερα των νέων με μόρφωση και υψηλή επιστημονική ειδίκευση που δουλεύουν ως μισθωτοί ή με το γνωστό μπλοκάκι που είναι ενταγμένοι τυπικά ή άτυπα στη σχέση κεφαλαίου μισθωτής εργασίας που ακόμα και η δημιουργική ατομική ερευνητική του εργασία παίρνει εκτελεστικό χαρακτήρα για λόγω του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, συχνά είναι απομονωμένη από ένα γενικότερο, πιο κεντρικό ερευνητικό σχεδιασμό. Περισσότεροι νέοι και αυτής της κατηγορίας να κατανοήσουν ότι ανήκουν στην εργατική τάξη και να θέσουν τις δυνάμεις τους στην πάλη για την εργατική εξουσία διδασκόμενη από την πύρα, τη θετική και την αρνητική. Όχι μόνο της δεκαετίας του 1940, αλλά όλου του πρώτου ιστορικού κύκλου επαναστατικού περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό κατά τον 20ο αιώνα. Πολλά συμπαράσματα προκύπτουν από τη δεκαετία του 1940 χωρίς να τη δούμε σχηματικά διαχωρισμένη από την προηγούμενη του 1930, κατά την οποία εκδηλώθηκαν και διεθνοποιημένη βαθιά οικονομική κρίση και γενικευμένος συμπεριαλιστικός πόλεμος στη συνέχεια επαναστατική κατάσταση σε σειρά χωρών και νικηφόρα επανάσταση όπως στην Κίνα. Αναφίβολα, η δεκαετία του 1940 έδωσε έναν ευνοϊκότερο υπέρ του σοσιαλισμού διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, αποσπώντας από την αγκαλιά του καπιταλισμού οχτώ χώρες της Ευρώπης, αρχικά δύο της Ασίας. Ωστόσο, αυτός ο συσχετισμός δεν ήταν σταθεροποιημένος, αφού ταυτόχρονα έγινε γρήγορη καπιταλιστική ανασυγκρότηση σειράς σημαντικών καπιταλιστικών οικονομιών μεταξύ αυτών και της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Ισχυροποιήθηκε η στρατιωτική, πολιτική και οικονομική παρουσία των ΗΠΑ σε όλο σχεδόν τον καπιταλιστικό κόσμο. Το κυριότερο είναι ότι το επαναστατικό πολιτικό υποκείμενο με πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης υπερεκτίμησε αυτόν τον διεθνή συσχετισμό ως ευνοϊκό υπέρ του σοσιαλισμού. Έκανε στοιχείο της στρατηγικής του το διαχωρισμό των καπιταλιστικών κυβερνήσεων σε δημοκρατικές προοδευτικές και μη επιλέγοντας τις προοδευτικές ως πολιτικούς συμμάχους. Η δεκαετία του 1940 είναι η πιο πλούσια σε εναλλαγές στο συσχετισμό και στις μορφές της ταξικής πάλης και για την Ελλάδα. Είναι η πιο πλούσια στην διαφορετικότητα των συνθήκων δράσης του κόμματός μας. Από τις συνθήκες της μεταξικής δίωξη και παρανομίας μέχρι την de facto νομιμοποίηση και την ένοπλη δράση του κόμματος. Είναι μία περίοδος με μεγάλη ποικιλία στις μορφές δράσης του κόμματος, στο έβρος των δεσμών του με τις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις, στις σχέσεις του με τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα, πρώτα απ' όλα με το τότε μόνο κόμμα εξουσίας το Κουκουσέ, αλλά και με τα κομμουνιστικά κόμματα των γειτονικών βαλκανικών χωρών. Επομένως, είναι απολύτως ταιριαστό η προσοχή μας να επικεντρώνεται σε αυτή τη δεκαετία που η ταξική σύγκρουση κορυφώθηκε στο ύψιστο σημείο της. Είναι δίκαιο να υπερεφανευόμαστε για τους άθλους, των στελεχών και των μελών του κόμματος και της νεολαίας του μέσα στα μπουντρούμια των εχώριων και ξένων κατασταλτικών μηχανισμών του καπιταλιστικού κράτους. Να περηφανευόμαστε για τους άθλους τις πόλεις και στα χωριά, στα βουνά και στις θάλασσες. Στην οργάνωση της πάλης του λαού ενάντια στις μεγάλες κακουχίες της κατοχής, την πείνα και την επιστράτευση. Στην οργάνωση της αντίστασης για να περάσει τη συνέχεια στον ένοπλο αγώνα, στη συνέχεια τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της Ελλάδας. Την οργάνωση της οικονομικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής στις απελευθερωμένες περιοχές, όπου η κλονισμένη αστική εξουσία, τόσο η εγχώρια όσο και η ξένη κατοχική, άφηνε πίσω της συντρίμια. Δικαίως η εποποιία του ΕΑΜ με καθοδηγητή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτυπώνεται στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, σε άλλες μορφές της τέχνης. Δικαίω έγιναν θρύλοι οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί ηγέτες. Νεολαίοι όπως ο Ναπολέων Σουκατζίδης, γυναίκες όπως η Λέκτρα Αποστόλου. Δικαίω συσπυρώθηκε με το ΚΚΕ ό,τι πιο πρωτοπόρο, δημιουργικό στοιχείο ανέδειξαν οι επιστήμες, οι τέχνες, η εκπαίδευση. Ακόμα και επαγγελματίες στρατιωτικοί, όπως ο Παπαγεωργίου, ο Σαράφης ή από άλλους τέτοιους χώρους, όπως ο Παπαγιάννης. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η συσπήρωση ανανεώθηκε και στην επόμενη περίοδο, αυτή που διαμορφώθηκε από την απελευθέρωση της Αθήνας ως την έναρξη και τη λήξη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και δεν ήταν τυχαία αυτή η συσπήρωση που περιλάμβανε από τον Γάλλο ποιητή Πολ Ελιάρ μέχρι τον διεθνώς αναγνωρισμένο χειρούργο του Δουσουέ, τον Πέτρο Κόκαλη από την παιδαγωγό Ρόζα Ιμβριώτη στο Τρίκερι μέχρι τον κάθε τίμιο και πραγματικά προοδευτικό διανοούμενο. Αυτόν που δεν υποτάχτηκε στη νέα αρνητική τροπή του συσχετισμού με την έλευση της αστικής κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου στην Ελλάδα που περιλάμβανε αυτή τη συσπήρωση όσους δεν λύγησαν από τη λευκή τρομοκρατία, την επέμβαση των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων αρχικά του Ηνωμένου Βασιλείου στη συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που δεν τσάκησαν από την όξυση της ταξικής πάλης και στην ένοπλη μορφή της. Ταυτόχρονα, φίλοι και σύντροφοι, υπερηφανευόμαστε και γιατί το κόμμα μας δεν φοβήθηκε να βάλει βαθιά τον ιστέρι στην ιστορία του, να αναζητήσει και τις δικές του ευθύνες αδυναμίες, τα δικά του λάθη, εκείνα που αν δεν γινόντουσαν. Ενδεχομένως αυτός ο αγώνας στον οποίο ηγήθηκε το ΚΚΕ να φτάνει στη νίκη, στην κατάργηση των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων στο ξεκίνημα της νέας, της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι ο ταξικός αντίπαλος αλλά και ο οπορτουνισμός που πάει χέρι-χέρι με την ολιγοψυχία και τον συμβιβασμό επιδιώκουν να μετατρέψουν την ειλικρινή και επαναστατική αυτοκρατι... αυτοκριτική του κόμματός μας σε λαθολογία, σε μηδενισμό, σε βάρος της προσφοράς του κόμματος στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, σε βάρος της ευρύτερης προσφοράς του στην κοινωνική πρόοδο, στον πολιτισμό από τον λαό και για τον λαό και όχι για τους καπιταλιστές και το κράτος τους. Αυτόν όμως τον κίνδυνο δεν τον αποφεύγουμε αν φοβηθούμε εμείς οι ίδιοι όχι μόνο να εξετάσουμε αλλά και ανοιχτά να εκθέσουμε τα δικά μας λάθη, τα πιο σημαντικά αυτά που αφορούν τη στρατηγική. Αντίθετα, η έλλειψη επαναστατικής αυτοκριτικής οδηγεί σταθερά στον ταξικό συμβιβασμό, στην κατάργηση ή υποβάθμιση της ταξικής πάλης. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια των παρεμβάσεων, οι κομμουνιστικές δυνάμεις πολλών χωρών και στη χώρα μας Μπήκα στην πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο συχνά μαζί με αστικές δυνάμεις ή με κάποιες από αυτές. Αν θέλετε, τα επιχείρησαν ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές συμμαχίες τα κομμουνιστικά κόμματα, αντιφασιστικά, επιχείρησαν αντιφασιστικά απελευθερωτικά με το πιστευοντα πιστεύοντας ότι η συχνά συμβιβαστική ακόμα και προδοτική στάση των αστικών κυβερνητικών ηγεσιών θα έδινε τη δυνατότητα μέσω ενισχυμένων δημοκρατικών κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων να ανοίξει ο δρόμος πιο εκτεταμένων κοινωνικών οικονομικών μεταβολών που αρχικά θα χτύπαγαν την ασυνδοσία των μονοπωλίων χωρίς να καταργούν την καπιταλιστική ιδιοκτησία θα επέκτηναν έναν κρατικό παραγωγικό τομέα πάνω στον οποίο θα στηριζόταν η φιλεργατική και φιλολαϊκή πολιτική. Σε αυτήν τη γραμμή τα συνθήματα της Εθνικής Ενότητας χρησιμοποιήθηκαν και από κομμουνιστικά κόμματα. Προσπαθώντας βέβαια να τους προσδώσουν ορισμένο ταξικό περιεχόμενο. Όμως διαχωρίζοντας ως αντιπάλους όχι το σύνολο, αλλά μέρος των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Αυτές που πιο φανερά συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής ή τις φιλοβασιλικές ή τις πιο ακραία αντικομμουνιστικές. Και κυρίως στη φάση εκείνη του αγώνα ενάντια στην εισβολή του φασιστικού άξονα, στη φάση, αν θέλετε, που οι των σοβιετικών δυνάμεων έβαλαν φρένο στην ναζιστική επέλεση με κορυφαία την ήττα τους στο Στάλινγκραντ. Ωστόσο, πέρα από ζητήματα τακτικής στην εξωτερική πολιτική, ακόμα θα λέγαμε και για ένα εργατικό σοσιαλιστικό κράτος, η στρατηγική και τα ζητήματα της πολιτικής συμμαχιών των κομμουνιστικών κομμάτων αποδεικνύεται και από την εξέλιξη της ταξικής πάλης, ότι πρέπει να έχουν πιο καθαρό ταξικό προσανατολισμό. Αν τα συνθήματα της Εθνικής Ενότητας και Εθνικής Ομοψυχίας συνέβαλαν πριν δύο και τρεις αιώνες για να σαρωθεί η φεουδαρχική τοπική κατάτμιση και η φυσική εξάρτηση του αγρότη καλλιεργητή, για να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή, αυτά έχασαν τον προοδευτικό χαρακτήρα τους ήδη με τη στερέωση της αστικής εξουσίας εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Η αστική εξουσία το επιβεβαιώνει με τις πράξεις της, όχι μόνο μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και κατά την εξέλιξή του, οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη μια συμμαχούσαν με την Σοβιετική Ένωση ενάντια στον άξονα, από την άλλη καθυστερούσαν το άνοιγμα του δυτικού μετόπου. Προκειμένου να εξαντλήσουν τι Σοβιετικές δυνάμει, έθεταν τα θεμέλια του μεταπολεμικού καπιταλιστικού κόσμου πριν να τελειώσει ο πόλεμος, με πρώτη την ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και ταυτόχρονα οργάνωναν την κατασκόπευση της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη της εσωτερικής αντικομουνιστικής δράσης και σε αυτό αξιοποιούσαν ήδη τις χιτλερικές δυνάμεις. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα. Η αστική τάξη στόχευε σταθερά ενάντια στο ΚΚΕ και στο ΕΑΜ, παρότι η κυριαρχία της τότε δεν κινδύνευε άμεσα στα πρώτα χρόνια έτσι, της δεκαετίας, από το επαναστατικό εργατικό κίνημα. Αλλά από άλλης εθνικότητα αστική τάξη, όπως έγινε με την τριπλή κατοχή της Ελλάδας, από τις δυνάμεις του άξονα, δηλαδή τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Ήταν σαφής ο ταξικός προσανατολισμός των ελληνικών αστικών πολιτικών δυνάμεων που έδρευαν στην Αίγυπτο κατά την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα σαφής και ιδιαίτερη σχέση τους με τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο κατά τα άλλα ήταν σύμμαχη δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στον άξονα. Σαφής ήταν και η στάση ελληνικών και βρετανικών στρατιωτικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις ελασίδικες δυνάμεις, παρόλο ότι είχαν υπαχθεί στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Στο δοκίμιο ιστορίας, στον τόμο Β1, στη σελίδα 195, περιλαμβάνεται η εμπιστευτική αναφορά του Βρετανού ταξιάρχου Έντι Μάιερς. Λέει, έδωσα οδηγίες στους Άγγλους και Έλληνες πράκτορες που εργάζονται κάτω από τις διαταγές μου να υπονομεύσουν τα έργα του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ και να εμποδίσουν ώστε να εδραιώσουν τη θέση και να αποκτήσουν δεσπόζουσα επιρροή στην Ελλάδα. Και συνεχίζει. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο, και το υπογραμμίζει με κεφαλαία, για τους πράκτορές μας να έχουν επαφή με αντιπροσώπους της κυβέρνησης εννοεί τη κυβέρνηση των δοσιλόγων. Από αυτή την άποψη η οργάνωση του ΕΔΕΣ έκανε πολλά. Κατάγγειλε το συνταγματάρχη Δερτιλή και τον Υπουργό Ταβουλάρη πολλά ενεργά πρόσωπα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που βρίσκονται τώρα στα χέρια των Γερμανών και γενικά των αρχών κατοχής. Φίλοι και σύντροφοι, το ίδιο εχθρική πολεμική ήταν η στάση τους απέναντι στο κίνημα της Μέσης Ανατολής, που λόγω της διασύνδεσής του με δυνάμεις του ΕΑ Μελάς, το χτύπησαν και το έσυραν στην εξορία. Με άλλα λόγια, οι πολιτικοί στρατιωτικοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης δεν παρασύρθηκαν στη λογική της εθνικής ενότητας και εθνικής ομοψυχίας, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές του ελληνικού έθνους. Παρέμειναν ταξικά προσιλωμένοι, ακόμα και όταν το έαμελάς Λάσ απελευθέρωνε από τους ξένους κατακτητές χωρίς να θέτει στόχο την ανατροπή της αστικής εξουσίας, την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Ο σκοπός του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου, του ΕΑΜ δηλαδή, από το ιδρυτικό του καθοριζόταν ως η απελευθέρωση του έθνους μας από τον σημερινό ξένο ζυγό και η απόκτηση της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας. Δεύτερον, ο, ορι... ο σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξη των ξένων κατακτητών μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξη εκλογών δια συντακτική εθνοσυνέλευση. Με βάση την αναλογική ή να ο λαός αποφανθεί κυριαρχικός επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του. Αυτόν τον, να μην φοβηθούμε, να πούμε ουτοπικό σκοπό συνυπέγραφε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ με τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος. Το ουτοπικό αφορούσε αφενός τη θέση περί πλήρους ανεξαρτησίας στο έδαφος της καπιταλιστικής συγκρότησης και αφετέρου την επίσης ας πούμε, ταξική αντίληψη για εκλογές με στόχο συντακτική συνέλευση που θα αποφαινόταν για τον τρόπο διακυβέρνησης όπως ανέφερε. Βέβαια, οι διαφορετικές μορφές διακυβέρνησης, περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικές πάνω στο καπιταλιστικό έδαφος, με ή χωρίς βασιλιά, δεν αλλάζουν τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της εξουσίας δεν μπορούν να εκφράσουν τα εργατικά και τα λαϊκά συμφέροντα. Φυσικά, συντροφοί και φίλοι, του προβλήματος ήταν η στρατηγική αντίληψη του κόμματος, με βάση την οποία οδηγήθηκε σε έναν ενδιάμεσο κυβερνητικό στόχο, εξόδου από τον υπεριαλιστικό πόλεμο και την απαλλαγή από την ξένη κατοχή. Και στη βάση αυτή διαμόρφωσε τον κυβερνητικό στόχο και την ανάλογη πολιτική συμμαχιών. Στη βάση λοιπόν αυτής της στρατηγικής το κόμμα δεν μπόρεσε να αξιολογήσει ανάλογα την ταξική πάλη που διεξαγόταν και με τη μορφή επιθέσεων από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ, από τα τάγματα ασφαλείας, από τις Βρετανικές δυνάμεις και με τη μορφή ρημούλκησης της αντιπροσωπείας του κόμματος και του ΕΑΜ στο Λίβανο και στην υπογραφή των συμφωνιών Λιβάνου και Καζέρτας τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Φίλοι και σύντροφοι, μελετώντας τους τόμους Β1 και Β2 θα δείτε ότι αδυναμία του κόμματος ήταν ότι θα λέγαμε έστω και στο έσχατο όριο το 1945, στη 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια στο 7ο Συνέδριό του. Δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα της στρατηγικής του. Συνέχιζε να έχει ως στόχο την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, την οποία επικέντρωνε στη μη επαναφορά του βασιλιά στην Ελλάδα και στη μη ανάμιξη του, Ηνω... του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Βέβαια, δεν μας αρκεί να καταγράψουμε μόνο τα προβλήματα του υποκειμενικού παράγοντα. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτά, γιατί τότε μόνο μπορούμε να γίνουμε πιο έμπειροι στην αναγνώριση αλλά και στην εξουδετέρωση ανάλογων παραγόντων. Αλλιώς, ο εξοκισμός των λαθών γίνεται μεταφυσικός. Ήταν και είναι επαναστατική τόλμη εκ μέρους του κόμματός μας να μελετήσει την ιστορία του με έρευνα στα δικά του και σε άλλα αρχεία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, αλλά και σε αρχεία του ταξικού αντιπάλου. Είναι επαναστατική τόλμη εκ μέρους του κόμματός μας να μην φοβηθεί να εκθέσει δημόσια τα συμπεράσματά του, που ως προϊόν 20 ετούς και πλέον θα λέγαμε μελέτης και έρευνας, συζητήθηκαν πλατιά μέσα στο κόμμα μας σε δύο θεματικές πανελλαδικές συνδιασκέψεις, το 2011 και το 2018, έρευνα που και σήμερα συνεχίζεται. Σύντροφοι και φίλοι, το ότι συνεχίζουμε την έρευνα δεν αποτελεί ούτε αγνωστικιστική στάση, ούτε ότι κρατάμε μια πόρτα ανοιχτή για να προσαρμόσουμε την ιστορία στο πρόγραμμά μας όπως μας κατηγορούν κάποιοι οπορτουνιστές. Γνωρίζουμε ποια ζητήματα απαιτούν παραπέρα έρευνα, κατανομάζουμε ορισμένα από αυτά στους τόμους του Δοκιμίου Ιστορίας. Αποτυπώνουμε αυτήν την αναγκαιότητα στον ίδιο τον τίτλο του, ως δοκιμίου. Για παράδειγμα, πολύ μας απασχόλησε γιατί το κόμμα δεν μπόρεσε μέσα στο καμίνι της ένοπλης πάλης να διορθώσει τη γραμμή του. Να παλέψει για έξοδο από τον υπεριαλιστικό πόλεμο με κατάκτηση της εργατικής με διεκδίκηση έτσι, για κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Αφού είχε δείγματα της ύπουλης τάση των Βρετανικών δυνάμεων, της τάση του ΕΔΕΣ, άλλων ένοπλων αστικών μονάδων, που χτύπησαν και το κίνημα στη Μέση Ανατολή, όπως είπαμε, και το, ΝΕΑΜ, και το ΕΛΑΣ και το ΕΑΜΙΚΟ κίνημα. Παρ' όλα αυτά το κόμμα μας επέλεξε την υπαγωγή του Ελλάς στο Βρετανικό Στρατηγικό Στρατηγείο μέση Ανατολής ή ακόμα, αν θέλετε, και μετά τη Συμφωνία του Λιβάνου είχε δείγματα αφαιρεγκιότητας εκ μέρου των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Είχε δείγματα ότι δεν θα κινούνταν στην κατεύθυνση της επιδιωκόμενης ελεύθερης βούλησης του λαού. Αλλά και κατά το Δεκέμβρη του 1944 υπήρξαν αντιφάσεις στις επιλογές προετοιμασίας. Γιατί υπήρχαν, αλλά δεν εφαρμόστηκαν ανάλογα στρατιωτικά επιχειρησιακά σχέδια για την Αθήνα. Γιατί τα μεγάλα συλλαλητήρια τα πρώτα του Δεκέμβρη ουσιαστικά δεν στηρίχτηκαν από τις ελασίτικες δυνάμεις. Σε τελευταία ανάλυση μπαίνει το ερώτημα πώς πήγε σε μια μάχη καθοριστικής σημασίας χωρίς όλες και προπαντών, χωρίς τις πιο βασικές στρατιωτικές δυνάμεις του. Κι άλλες αντιφάσεις εντοπίζουμε και μετά τη Συμφωνία της Βάρκυζας αλλά και το 1946, στην Ολομέλεια του Φλεβάρη σε σχέση με την έναρξη και το χαρακτήρα του ένοπλου αγώνα. Με τη σωστή απόφαση του κόμματος και του ΕΑΜ να μην πάρουν μέρος στις εκλογές αλλά στη συνέχεια με τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα για το βασιλιά. Το κυριότερο, οι αντιφάσεις σημάδεψαν το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, κυρίως το χαρακτήρα του, αν θα ήταν ο ταξικός στρατός μιας γενικευμένης σύγκρουσης με τις αστικές, εγχώριες και ξένες ένοπλες δυνάμεις. Μια σύγκρουση που θα στόχευε πρώτα απ' όλα στην κατάκτηση των αστικών κέντρων, θα αξιοποιούσε όλες τις δυνάμεις και τις μορφές πάλι του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ή θα ήταν συμπληρωματικό το στόχο της ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης το έδαφος της καπιταλιστικής εξουσίας. Στον τόμο Β2, στο υποκεφάλαιο 5-5... εξετάζουμε αυτό το ζήτημα. Το εξετάζουμε στη, σχέ... στη συνάρτησή του με τη θέση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος απέναντι στον ένοπλο λαϊκό αγώνα στην Ελλάδα. Παραθέτουμε ορισμένες τοποθετήσεις ηγετών του, όπως του Μολότοφ, του Δημητρόφ, όπου φαίνονται τουλάχιστον, θα λέγαμε, οι δισταγμοί απέναντι σε μια καθαρά, σχεδιασμένη και γενικευμένη ένοπλη λαϊκή εξέγερση. Φαίνεται καθαρά ο προσανατολισμός τους, στην ανάπτυξη ενός μαζικού αγώνα, όπως λένε, υπέρ της δημοκρατίας, σε συνδυασμό με μαζική αυτοάμυνα. Το Δοκίμιο Ιστορίας, τον τόμο Β2, στη σελίδα 125, εκτιμά ότι σε εκείνη τη φάση το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα δεν στεκόταν ευνοϊκά απέναντι σε μία όξυση της κατάστασης στην Ελλάδα εκτιμώντας διαφορετικά την έκβαση του γενικότερου συσχετισμού. Είναι εξηγήσιμη η άρνηση της Σοβιετικής Ένωσης να εγγυηθεί μια αποφασιστική στρατιωτική στήριξη του ένοπλου αγώνα στην Ελλάδα με δεδομένη τη στρατιωτική παρουσία της Αγγλίας. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιώνει τις συστάσεις εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν συστάσεις εναρμονισμένες με τη γενικότερη στρατηγική του αντιφασιστικού μετόπου, όπως είχε διαμορφωθεί και προωθούνταν σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης με τη συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων σε αστικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Το ΚΚΕ σωστά επέλεξε τον ένοπλο αγώνα και όχι την υποταγή, αλλά η στρατηγική του αδυναμία εμπόδισε την αποφασιστική επιλογή της κατάλληλη στιγμής με στήριξη στον εσωτερικό συσχετισμό δυνάμεων στον οποίο καταγράφονταν και οι ένοπλες δυνάμεις που διέθετε ή επηρέαζε και συνεχίζουμε την εκτίμησή μας στο δοκίμιο. Οι ανασταλτικές παρεμβάσεις του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος δεν ανερούν την παραπάνω εκτίμηση. Άλλωστε, μια ευνοϊκή εξέλιξη του ένοπλου επαναστατικού αγώνα στην Ελλάδα μπορούσε να προκαλέσει και την πιο άμεση στήριξή του από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ώστε να έχει τελικά θετική έκβαση. Και υπάρχουν τέτοια ιστορικά προηγούμενα όπως τη Κίνας, της Κούβας. Φίλοι και σύντροφοι, η αστική ιστοριογραφία αξιοποιεί αυτά τα προβλήματα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, βεβαίως και τους δικούς τους σκοπούς, προβάλλοντας το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ως σεχταριστικό λάθος του Νίκου Ζαχαριάδη. Σε αυτό το σημείο συναντιέται και με κάποιους εκπροσώπους του οπορτουνισμού, δηλαδή με εκείνο το πολιτικό ρεύμα που θέλει ακόμα να μιλά για λογαριασμό του εργατικού λαϊκού κινήματος, αλλά δείχνει ανοχή στην καπιταλιστική εξουσία, αιτιολογώντας την επιθετικότητα δήθεν και από τις δύο μεριές. Είναι αυτό το ρεύμα του οπορτουνισμού που ουσιαστικά αρνείται την ύπαρξη επαναστατικής κατάστασης κατά την έναρξη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και έτσι θεωρεί άμεσα λάθος το Δουσουέ. Υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να οργανωθεί ένοπλη πάλι το 1946, αλλά ότι το κουκού έπρεπε να πάρει μέρος στις εκλογές του Μάρτη και έτσι να διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο ως ένα μεγάλο κόμμα, όπως έγινε στη Γαλλία, στην Ιταλία και αλλού. Δεν είναι όμως μόνο ελληνικό φαινόμενο οι οπορτουνιστές να υπερασπίζονται την εθνική ομοψυχία προδίδοντας την ταξική πάλη. Ακόμα και όταν η όξυση της ταξικής πάλης είναι ένα γεγονός στηριγμένο σε αντικειμενικές συνθήκες αυτές της επαναστατικής κατάστασης, και τότε τάσσονται με τις δυνάμεις της αντίδρασης. Γίνονται προδότες του εργατικού κινήματος, των εργατικών εξεγέρσεων, θύτες των κομμουνιστών ηγετών των εξεγέρσεων. Αυτή η οπορτουνιστική στάση έχει βαθιά, βαθιά τις ρίζες της στη σοσιαλδημοκρατία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με αποτέλεσμα να προδώσει τις επαναστατικές εργατικές εξεγέρσεις στην Γερμανία μετά τη λήξη του και όχι μόνο. Αλλά και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 και στη συνέχεια, σε χώρες όπως η Ανατολική Γερμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχοσλοβακία, χώρες που ο κόκκινος στρατός της Σοβιετικής Ένωσης είχε καθοριστικό ρόλο στο να συνδεθεί η έξοδος από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την κατάκτηση της εργατικής Εξουσίας, και εκεί συχνά συναρθρίστηκαν αστικές αντεπαναστατικές δυνάμεις με τις οπορτουνιστικές ή θα λέγαμε με μεγαλύτερη ακρίβεια οι οπορτουνιστικές δυνάμεις έστρωσαν το έδαφος τις αστικές ενάντια στη σταθεροποίηση των πρώτων εργατικών κυβερνήσεων και ενάντια στην κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Το πρώτο και ισχυρότερο λοιπόν διαχρονικό συμπέρασμα από τη δεκαετία του 1940 είναι ότι ο βαθύς διαχωρισμός ανάμεσα στην αστική και στην εργατική τάξη ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και σε αυτούς που δέχονται την εκμετάλλευση δεν ξεθοριάζει, δεν υποσκελίζεται από οποιαδήποτε άλλη αντίθεση. Και αλλήμον όταν το επαναστατικό εργατικό κίνημα το κομμουνιστικό χαράσει την πολιτική του μακροπρόθεσμα ή έστω και μέσω βραχυπρόθεσμα παρακάμπτοντας αυτή την νομοτέλεια. Φυσικά, η καθημερινή δράση ενός επαναστατικού εργατικού κόμματος, ενός κομμουνιστικού κόμματος, συχνά χρειάζεται να κάνει προσαρμογές, υπολογίζοντας και το συσχετισμό δυνάμεων, αλλά όχι ως προς το ταξικό χαρακτήρα της εξουσίας ως προς το χαρακτήρα της σύγκρουσης, τον επαναστατικό, για την εξουσία και το χαρακτήρα της κυβέρνησης που θα προκύψει ή ως προς τη στάση απέναντι στη μιας ή άλλης μορφής αστική κυβέρνηση που συχνά έχουν μεταξύ τους και σημαντικές διαφορές. Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόμμα μας όχι μόνο έχει βγάλει διαχρονική σημασία τέτοια συμπεράσματα μελετώντας την ιστορία του, καθώς και την ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και έχει επεξεργαστεί το πρόγραμμά του με βάση τις νομοτέλειες της κοινωνικο και στρατιωτικής, νομοθετικής, πολιτικής, ακόμα και πολιτιστικής δόμησης του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους που περιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα σε δύο από τους τόμους της, το, 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 τετράτομο. Στις σελίδες του δοκιμίου θα βρείτε χρήσιμα μεθοδολογικά συμπεράσματα. Παραδείγματο χάρη για το ζήτημα της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Άλλωστε, τα περί εθνικής ομοψυχίας και νότητας δεν είναι συνθήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για την παραποίηση της σύγχρονης ιστορίας. Είναι συνθήματα που χρησιμοποιούνται και για την κάμψη οποιασδήποτε αντίστασης, αντεπίθεσης του εργατικού κινήματος απέναντι στις νέες επιθέσεις για κατακτήσεις και δικαιώματα που είχε η εργατική τάξη και άλλες λαϊκές δυνάμεις, βεβαίως μέσα στα όρια του συστήματος. Γιατί τέτοιες ήταν, παραδείγματο χάρη, κατακτήσεις που αφορούσαν τις συλλογικές συμβάσει εργασίας που σχετιζόντουσαν με το ωράριο εργασίας, ακόμα και με την Κυριακάτικη Αργία, με το κατώτερο όριο στο μισθό και στη σύνταξη ή που αφορούσαν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τη συμμετοχή και εργοδοτικών και κρατικών εισφορών. Κάποιες άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη για την εργαζόμενη μητέρα. Σκεφτείτε σύντροφοι και φίλοι σήμερα τι πλήση εγκεφάλου γίνεται με τα συνθήματα περί εθνικής ομοψυχίας για να αναπτυχθεί, όπως λένε, η εθνική μας οικονομία. Για να βγουν δίθεν όλοι ωφελημένοι, εργοδότες και μισθωτοί, αγρότες, καλλιεργητές και μικροεπαγγελματίες των πόλεων. Σκεφτείτε ότι ένα διαχρονικά θα λέγαμε ισχυρό αντιυμπεριαλιστικό, αντιαμερικανικό φρόνημα στην Ελλάδα που πάτησε σε ευρύτερη αποδοκιμασία της εγκατάστασης πυρηνικών στη χώρα μας κατά τη δεκαετία του 1950 που καταδίκαζε την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπέρ του Ισραήλ στους συμπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή, Στη συνέχεια καταδίκαζε την Αμερικάνικη εισβολή στο Βιετνάμ, τη στήριξη της, στρατιωτική της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα από τη ΣΥΠΑ. Ένα τέτοιο ισχυρό αντιπεριαλιστικό, αντιμερικανικό φρόνημα είχε ως αντανάκλαση ακόμα και το γεγονός ότι η αστική κυβέρνηση τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή έστω και για διαπραγματευτικούς λόγους απέναντι στην Τουρκία, προχώρησε σε αναστολή της συμμετοχής της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974. Παρόλο αυτό, λοιπόν, το αντιαμερικανικό φρόνημα σήμερα, στο όνομα της εθνικής ισχυροποίησης και σταθερότητας, καλείται η εργατική λαϊκή πλειοψηφία να μην εναντιωθεί στο φύτεμα νέων αμερικανικών βάσεων διευκολύσεων αποθήκευση πυρηνικών ή καλύτερα να σκύψει το κεφάλι σε ξένες επενδύσεις όπως η Κινέζικη Κόσκο στο όνομα της ανάπτυξης. Επομένως, τα, συμφέροντα από τη δεκα... τα συμπεράσματα από τη δεκαετία του 1940 για τον ταξικό χαρακτήρα των προβλημάτων και της πάλης δεν αφορούν μόνο τον προσδιορισμό του χαρακτήρα της εξουσίας που χρειάζεται η εργατική λαϊκή πλειοψηφία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατάκτησής της, δηλαδή την Επανάσταση. Τα συμπεράσματα αφορούν και τη διαμόρφωση των θέσεων και της τάσης του κόμματος σε σειρά σημαντικών ζητημάτων σε συνθήκες όπως οι σημερινές, που δεν είναι επαναστατικές, αλλά ακόμα περισσότερο σκιάζονται από τη νίκη της αντεπανάστασης. Αφορούν ζητήματα δηλαδή, όπως είναι το πρόβλημα των τουρκικών απειλών και διεκδικήσεων η μαζική είσοδο προσφύγων πολέμου ή οικονομικών μεταναστών, η μαζική ανεργία λόγω εκτεταμένη οικονομική κρίση ή καταστροφών στον περιβάλλοντα χώρο ω συνέπειε τη βιομηχανική, τη οικοδομική και οποιασδήποτε άλλη ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση, αφού όλα αυτά είναι αποτελέσματα τη οικονομική δραστηριότητα με στόχο το κέρδο και όχι την κοινωνική ευημερία. Τα συμπεράσματα της ιστορικής μελέτης για την όξυση της ταξικής πάλης στη δεκαετία του 40 υπησέρχονται σε πολύ σημαντικά ζητήματα που σε τελευταία ανάλυση σχετίζονται, αν και δεν ταυτίζονται, με τη διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής. Τέτοιες πλευρές θα αναπτυχθούν στη συνέχεια και στις θεματικές παρεμβάσεις των συντρόφων. Αξίζει όμως να υπογραμμίσω το ρόλο της επαναστατικής θεωρίας στη διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής και από αυτό προκύπτει το διαχρονικό καθήκον των κομμουνιστών για αυτομόρφωση, για ουσιαστική αντίληψη της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, καθήκον που απαιτεί ατομική και συλλογική προσπάθεια, μάχη σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, με τον εμπειρισμό, με το ξέκομα της πρακτικής δράσης από την επαναστατική θεωρία. Επομένως, μάχη και με την αποστέωση του οικονομικού και πολιτικού αγώνα από τον ιδεολογικό αγώνα. Ο σοσιαλισμός κομμουνισμός δεν είναι μια ευχή, δεν είναι μια δίκαιη αλλά ιδεατή προσέγγιση μιας άλλης κοινωνίας. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη δυνατότητα να περάσει η ανθρωπότητα στην ανώτερη οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική οργάνωσή της με βάση το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, των μέσων παραγωγής που ίδια έχει δημιουργήσει που μπορούν να βρουν διέξοδο πλήρους αξιοποίησής τους με κοινωνική ιδιοκτησία και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό επομένως με επαναστατική, σοσιαλιστική εξουσία. Αλλά και για να φτάσει σε αυτό το επί... πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό και να οικοδομήσει τη νέα την κομμουνιστική κοινωνία το επαναστατικό υποκείμενο χρειάζεται να υπηρετεί το ταξικό του συμφέρον με επιστημονικότητα, επομένως και με ανάλογη προσέγγιση της ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο, θα το δείτε ανοίγοντας τον τόμο Β1, ότι προλογίζουμε αυτόν τον τόμο με τους εξής στίχους του Ναζίμ Χικμέτ. Είμαστε εμείς, η οργανωμένη μιλιά τούτη τη πορεία που αδιάκοπα κιλά γκρεμίζει και χτίζει. Είμαστε εμεί που ταιριάζουμε τα βήματά μα στην πορεία τη ιστορία. Εμεί που σφυροκοπάμε του υπεριαλισμού τα θεμέλια που βουλιάζουν. Εμεί που χτίζουμε το αύριο. Κοινος ο κοινοσοτήχο, έγνοια δεν μα δίνει καμιά. Αυτόν τον τοίχο, τον υπεριαλιστικό, δηλαδή τον καπιταλισμό των ημερών μας μπορούμε να τον κρεμίσουμε και να χτίσουμε το σοσιαλισμό. χωρίς η τοπάθεια από το αντε, αντεπαναστατικό γκρέμισμα στον 20ο αιώνα, αλλά με γνώση των παλιών και των νέων δυνατοτήτων που διαμορφώνονται. Ευχαριστώ.